Απίστευτο μαρτύριο εν μέσω θέρους και υψηλών θερμοκρασιών ζουν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι της οδού Αφροδίτης στον Άγιο Ιωάννη Ηρακλείου. 7 μέρες τώρα οι βρύσες έχουν στερέψει από νερό και η ζωή των κατοίκων έχει παραλύσει. Κάτω του Ηρακλείου πραγματικά και στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου. Κάθε χρόνο ο κύριος Βουρεξάκης μας υπόσχεται ότι θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αιώνιο. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, φέρτε εδώ ανθρώπους να μας λύσουν αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δεν φέρνουν ούτε ένα βιτίο εδώ. Να διανέμουνε. Αφού θα υδρώσω. Δεν θα μαγειρέψουν οι γυναίκες. Δεν θα βάλουμε πλυντήριο. Δεν θα σφουγγαρίσουν τα πατώματα. Δεν έχει απομείνει ούτε σταγόνα νερό για τη στοιχειώδη προσωπική υγιεινή των κατοίκων, αλλά και την καθαριότητα των σπιτιών τους, με την οργή και την απογοήτευση να ξεχυλίζουν. Σε τι κατάσταση είναι το σπίτι κι εσείς? Τραγική. Όπως καταλαβαίνετε, είναι, διανύουμε καύσωνα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τα απαραίτητα, τα στοιχειώδη. Είναι και θέμα υγιεινής πια. Και δεν υπάρχει νερό για να λυθούν. Έχει φτάσει το προχώρητο γιατί παίρνουμε τηλέφωνο, μας λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λείπουμε όλη μέρα από τα σπίτια μας, δουλεύουμε, ερχόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα απαραίτητα, όχι, δεν ζητάμε κάτι το υπερβολικό. Πιστεύω ότι το 2023 το να μην έχουμε νερό, δεν γίνεται. Ακούγεται απίστευτο και όμως τη νύχτα που πέρασε οι κάτοικοι ξενύχτησαν με βάρδιες περιμένοντας να δουν νερό να φτάνει στις παροχές τους. Μήπως και προλάβουν να βάλουν λίγα λίτρα στα ντεπόζιτά τους. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, καθόμαστε, βάζουμε ξυπνητήρια ένα 1-2 ώρες για να δούμε αν θα έχουμε νερό. Μισή ώρα κράτησε τα ξημερώματα η ροή του νερού, όπως εξηγούν, και κανένα σπίτι δεν πρόλαβε να εφοδιαστεί. 3,5 η αδερφή μου, από τις 3,5 μέχρι τις 6,5 εγώ κάνουμε βάρδιες. Και αν έρθει το νερό. Εχθές ήμασταν τυχεροί, ήρθε για ένα μισάωρο, αλλά και πάλι δούλευαν τόσα μοτεράκια, τόσες ανάγκες στη γειτονιά και που δεν καλύφθηκαν όλοι. Ερχόταν το σταγονόμετρο. Γείτονες ξεκίνησαν σήμερα από τον Άγιο Ιωάννη Ηρακλείου με προορισμό τα χωριά τους στη Μεσαρά για να φορτώσουν στα αυτοκίνητά τους δοχεία με νερό. Πηγαίνουν και μαζεύουν νερό και φέρνουν. Μα δεν γίνεται έτσι το πρόβλημα. Μιλάμε για το 2023. Μιλάμε για το 2023. Είναι ντροπή, βρε παιδιά, τι να σας πω. Δεν θέλω να το μεγαλοποιήσω το θέμα, αλλά για ένα σπίτι είναι το αγαθό που πρέπει να το έχει. Όπως αν δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις νερό, πώς θα λειτουργήσεις. Δεν είμαστε δεκαετία του 60 ή του 50. Είμαστε 2023. Το πρόβλημα βασανίζει εδώ και μία δεκαετία τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που κάνουν 3 και 4 μέρες να δουν νερό στις βρύσες. Όμως αυτή τη φορά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο μετά από μία εβδομάδα χωρίς νερό και με τη ΔΕΙΑΗ να τους απαντά, όπως λένε, ότι πρόβλημα στην περιοχή τους δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βλάβη, θα φτάσει και σε εμάς. Υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και τραβάνε το νερό σε χαμηλότερες περιοχές και εμείς που είμαστε ψηλά δεν φτάνει σε εμάς. Να κάνουμε υπομονή, αυτή είναι η απάντησή τους. Αυτό συμβαίνει χρόνια, δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια. Χρόνια λένε ότι θα βρουν μια λύση, δεν έχει ασχοληθεί κανείς.